Στο Δήμο Τρικαίων, στην παρούσα φάση, τα χρήματα μόλις που φτάνουν για να καλύψουν στοιχειοδός τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου και την μισθοδοσία του προσωπικού. Νέο έργο δεν μπορεί να γίνει στο Δήμο, ενώ δεν μπορούν να αποδοθούν τα οφειλόμενα σε προμηθευτές και σε απολυμμένους συμβασιούχους. Μας παρακρατούν από το 1.300 περίπου από το ΣΚΑΠ, μας παρακρατούν περίπου τα 550 χιλιάρικα. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος κάθε μήνα μπαίνει μέσα περίπου στα 200 χιλιάρικα. Περίπου βάλετε εσείς, περίπου το χρόνο πόσο είναι. Αυτά τα χρήματα συνολικά, δηλαδή ο Δήμος στερείται περίπου στα 7 εκατομμύρια το χρόνο. Σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα, άμα τα είχε ο Δήμος και με τα παρακρατηθέντα και όλα αυτά, εάν τα είχε ο Δήμος, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε και στους προμηθευτές και στους εργολάβους και στους εργαζόμενους να μπορούσαμε τουλάχιστον τυπικά να είχαμε ανταποκριθεί οικονομικά και στο τέλος θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποιο αξιόλογο έργο, το οποίο πραγματικά θα πρέπει να είναι ανταποδοτικό προς τους πολίτες.